Οι επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου ως προς τις επιβαρυντικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην δημόσια υγεία η εθελομύχλη που προκαλείται από την καύση του ξύλου. Τόσο το κελπνό όσο και επιστήμονες επισημαίνουν μεταξύ άλλων ότι ένα παραδοσιακό τζάκι εκλείει στην ατμόσφαιρα 30 φορές περισσότερα αιωρούμενα σωματίδια από ότι ένας καλά συντηρημένος καυστήρας πολυκατοικίας με 25 διαμερίσματα. Τηλεφωνικά μαζί μας βρίσκεται ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και ειδικός ιατρός εργασίας, ο κύριος Θεόδωρος Κωνσταντινίδης, για να μας δώσει τη δική του εκτίμηση για όλα αυτά που ακούγονται και συζητιούνται τις τελευταίες ημέρες για αυτό το περίφημο και περιβόητο δηλητηριώδες νέφος. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Πασχάκη. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα και εσείς, σας παρακαλώ πάρα πολύ, διότι έχουν ελεγχθεί πάρα πολλά τα τελευταία 24 ώρα. Κατά πόσο τελικά αυτό το νέφος της εθαλομύχλης είναι επικίνδυνο ή όχι για τη δημόσια υγεία? Να ξεκινήσουμε με τα δικά μας. Δεν έχουμε τέτοιο νέφος και δεν ξέρω αν πρέπει να ονομάζεται εθαλομύχλης στην περιοχή μας. Ούτε στην Αλεξανδρούπολη, ούτε σε ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ναι, πάντως τα βράδια, ειδικά από το απογευματάκι και μετά, αν βγει κάποιος έξω, πολύ εύκολα μπορεί να αντιληφθεί ότι υπάρχει μια διαφορά στην ατμόσφαιρα, κύριε καθηγητά. Υπάρχει μια μυρωδιά, υπάρχει μια διαφορά τέλος πάντων. Εννοείται πιθανόν ότι είναι πάρα πολύ γνωστό και το αντιλαμβανόμαστε μάλλον θυμικά περισσότερο παρά με τις αισθήσεις ότι καίγονται ξύλα. Αυτό θα πρέπει να εννοούμε μάλλον. Καλά, εγώ ξέρετε, εγώ τώρα προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτή. Εγώ αρκετά βράδια βγαίνοντας στο μπαλκόνι μου, στο κέντρο της πόλης μένω, την διαφορά την καταλαβαίνω και μάλιστα πάρα πολύ αισθητά. Και τα μάτια μου, αν κάτσω αρκετή ώρα, αρχίζουν να τσούζουν, αλλά και μια δυσφορία νιώθω στο λαιμό μου. Δεν μπορεί να μην την καταλαβαίνετε κι εσείς, κύριε καθηγητά. Και φαντάζομαι μαζί με εμάς και πολλοί συμπολίτες ακόμη, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε το τελευταίο χρονικό διάστημα έντονα. Στην πόλη μας εννοώ. Έτσι κι αλλιώς, κυρία Πασκάκη, μια αιρετική άποψη θα σας παρουσιάσω. Ωστόσο, δεν έχω κανένα λόγο να διαφωνώ μαζί σας. Υποθέτω ότι δεν είστε καπνίστρια, άρα. Όχι, δεν είμαι. Η αίσθηση της όσφρησης είναι πολύ καθαρότερη. Όχι, δεν είμαι και από όσο ξέρω και στην υγεία μου καλά είμαι. Οπότε. Όχι, καπνιστές. Όμως, την εθαλομύχλη δεν την έχουμε δει στην περιοχή μας. Την έχουμε δει στην Αθήνα και την είχαμε δει και πολύ παλιά. Υπάρχει και εμπειρία και υπάρχει και επιστημονική βιβλιογραφία για το τι συνέβαινε γύρω στο 70. Τα χαρακτηριστικά της λεγόμενης εθαλομύχλης για τις μέρες μας φαίνεται ότι είναι ίδια με αυτά που υπήρχαν μέχρι το 78. Τότε που καιγόταν ακόμα μαζούτ στους καυστήρες των πολυκατοικιών. Και αυτά που σας αναφέρω είναι τα μόνα επιστημονικά δημοσιεύματα που έχω δει και στις εφημερίδες βέβαια. Γιατί ξέρετε, στην επιστημονική βιβλιογραφία το 2012 και 2013, που είναι λίγες μέρες που διανύουμε, δεν υπάρχει κανένα άρθρο. Για να το σκεφτούμε λίγο πάντως το πράγμα. Ως το 78, ως το 79 για την ακρίβεια, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όχι σε άλλες πόλεις, υπήρχε η λεγόμενη εθαλομύχλη. Ήταν εθαλομύχλη τότε, τα χαρακτηριστικά ήταν σωματιδιακής ρύπανσης, λεγόμενης επίσης. Σωματιδιακή ρύπανση σημαίνει ότι έχουμε διοξίδιο του θείου και αιωρούμενα σωματίδια. Εξού και το εθαλομύχλη από τα αιωρούμενα σωματίδια. Κάτι μαύρο δηλαδή υπάρχει. Το οποίο τι είναι, εθάλι, δηλαδή άκαυστα, επίσης όμως και οτιδήποτε έχει προκύψει από την καύση, η στάχτη δηλαδή. Αν είναι επικίνδυνα αυτά, ναι, είναι επικίνδυνα. Αν είναι 30 φορές πιο επικίνδυνα όταν βγαίνουν από ξύλο, ναι, είναι 30 φορές πιο επικίνδυνα σε σχέση με τους καυστήρες πολυκατοικιών όταν είναι ρυθμισμένοι. Άλλωστε, όταν έχουμε πρόνοια για καλή λειτουργία και άρα περιορισμένη ρύπανση. Είναι σχετικά λιγότερα από το τι έβγαινε στο χωριό μου κατά το 30 ή και το 50, στα κύρια της Δράμας εννοώ δηλαδή, και σε όλη την περιοχή γύρω από τον Τυρφώνα των Φιλίππων, όπου καίγαν την Τύρφη. Άρα μας λέτε ότι ουσιαστικά γίνεται πολύς λόγος για το τίποτα. Όχι για το τίποτα. Και το τίποτα βρίσκεται σε άλλο σημείο. Όχι στην ατμόσφαιρα που εύκολα θα διασκορπιστούν οι ρήποι, αλλά στο τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι μας. Η μόνη ανακοίνωση που έχει, μάλλον, με συγχωρείτε, το μόνο δημοσίευμα
σε εφημερίδα που έχει τιμές. Γιατί μιλούμε συνέχεια ότι υπάρχει υπέρβαση τιμών. Ωραία, ποιες είναι αυτές οι υπερβάσεις των τιμών? Είναι στη χθεσινή Καθημερινή, υπήρχαν δημοσιεύματα στον Αγγελίο Φόρο πριν από μια εβδομάδα, στην Ελεύθερη Ώρα επίσης πριν από μια εβδομάδα, υπάρχει χθες στα Νέα επίσης. Το μόνο δημοσίευμα που έχει μετρήσεις είναι στην Καθημερινή, ένα δημοσίευμα, μια ειδησούλα δηλαδή 30 λέξεων, όπου αναφέρεται: συνεχίζονται μεγάλες υπερβάσεις στις τιμές των αιωρούμενων σωματιδίων στην Αθήνα λόγω της καύσης ξύλων και γενικά βιομάζας. Οτιδήποτε δηλαδή προέρχεται από σύνθεση που προκύπτει στην ίδια τη φύση. Κύριε καθηγητά, για να μην υπάρξει κάποια σύγχυση, δεν είπε κανείς ότι στη Θράκη το πρόβλημα είναι τόσο έντονο όπως είναι στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη? Βεβαίως. Αθήνα, λοιπόν, πόσο είναι το πρόβλημα? Όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχω διαβάσει εγώ, για την Αθήνα γίνεται λόγος ότι καταγράφεται υπέρβαση του ορίου επιφυλακής μέχρι και 35 φορές πιο πάνω. Προφανώς από τα στοιχεία. Εγώ δεν είμαι ειδικός, δεν κάνω τις μετρήσεις αυτές, αλλά προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω, αυτές οι μετρήσεις έχουν. Γι' αυτό και δημοσιεύονται. Έχω μπροστά μου το δημοσίευμα, για να είμαι πιο συγκεκριμένη, από ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί επί του θέματος. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω το εξής, για να καταλάβω και να συμφωνήσουμε σε κάτι ή όχι. Θα πρέπει όμως γενικότερα να είμαστε προσεκτικοί και στην περιοχή της Θράκης για το τι ξύλο καίμε. Και κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει και με τις ευπαθείς ομάδες, αν θέλετε, κύριε καθηγητά. Θα έφτανα και σε αυτό. Βεβαίως, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη μέρημνα. Και ποιοι είναι αυτοί? Είναι όλοι οι καρδιοπαθείς, όλοι όσοι έχουν προβλήματα στο αναπνευστικό, είτε χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, είτε οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σε σχέση με την αναπνοή τους. Και βεβαίως πάρα πολύ ευαίσθητα τα παιδιά. Αλλά επιτρέψτε μου να δούμε πόσες είναι αυτές οι υπερβάσεις. Έχει λοιπόν η Καθημερινή στο χθεσινό της δημοσίευμα, και μάλιστα μην αναφέρουμε στην εφημερίδα, αλλά να το δούμε γενικότερα. Υπάρχουν κάποιοι σταθμοί μετρήσεων. Τέτοιους σταθμούς έχουμε και στην περιοχή μας, όπως ξέρετε, με πρωτοβουλία καθηγητών του Πολυτεχνείου του δικού μας, της Ξάνθης. Δεν είδαμε υψηλές τιμές ως τώρα. Τι αναφέρει όμως η Καθημερινή στο χθεσινό της δημοσίευμα? Οριακή τιμή είναι το 50. Και ποιες είναι οι τιμές που υπήρχαν? Ήταν στο σταθμό της Αριστοτέλους 46, δηλαδή κάτω από το όριο. Στο σταθμό του Πειραιά 48, δηλαδή και πάλι κάτω από το όριο. Στο σταθμό Αμαρουσία 78. Αυτό είναι το 35% που αναφέρεται. Ναι, μάλλον αυτό. Το Μαρούσι όμως δεν είναι που έχει πληθώρα φτωχών ανθρώπων, οι οποίοι πάνε και κάνουν λαθροϊλοτομία, είτε θα καίνε έπιπλα, γιατί αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να δούμε. Τα έπιπλα, τα βερνικωμένα ξύλα, είναι το εξαιρετικά επικίνδυνο θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει κατά μείζωνα λόγο. Η ίδια η λαθροϊλοτομία, ενώ αποτελεί πολιτικό ζήτημα, δεν είμαι απολύτως σίγουρος ότι είναι πρόβλημα δημόσιας υγείας. Είναι πολιτικό και οικονομικό ζήτημα, και το όντι δεν μπορεί ούτε καταλήψεις να γίνονται με τον ανεύθυνο τρόπο που γίνονται, ούτε να κλέβουμε τη δημόσια περιουσία που είναι τα δάση. Και πρέπει να τα φίξουμε αυτά τα ζητήματα με το όνομά τους, να τα περιγράψουμε. Αλλά από άποψη δημόσιας υγείας, μάλλον είναι ίσον θέμα. Διότι από ό,τι φαίνεται, σε περιοχές φτωχικές και με υψηλή συγκέντρωση, υψηλή πυκνότητα, αυξημένη πυκνότητα πληθυσμού στην Αθήνα, δεν φαίνεται να έχουμε τους τεράστιους αριθμούς σε υπερβάσεις δικτών ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Μάλιστα. Άρα, κύριε καθηγητά, εν κατακλείδη, τι θα λέγατε σήμερα στους τηλεθεατές της Θράκης, λοιπόν, τι θα πρέπει να συγκρατήσουν από την κουβέντα την οποία κάναμε σήμερα εμείς, αλλά και από όλα αυτά που ακούνε κάθε μέρα και με ανακοινώσεις από τους ιατρικούς συλλόγους, από ειδικούς που βγαίνουν και μιλάνε? Εσείς από τη δική σας τη σκοπιά, τι θα λέγατε για να κλείσουμε με αυτό? Το μείζον θέμα είναι η εσωτερική ρύπανση, αυτό το λεγόμενο indoor pollution. Και υπάρχουν αρκετοί καθηγητές, αρκετοί επιστήμονες που έχουν επισημάνει αυτό, όπως είναι η Κλέη Κατσουγιάννη, που όλη η δουλειά της έχει εστιάσει στα ζητήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε σχέση με την υγεία. Ξέρετε, αυτό είναι που μας νοιάζει κατά μείζωνα λόγο. Ασφαλώς είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για την υγεία των ευπαθών ομάδων, αλλά και του πληθυσμού γενικότερα, ιδιαίτερα δε των μικρών ηλικιών, βρεφών, στην παιδική ηλικία περισσότερο. Και αυτό έχει να κάνει και με το αν καπνίζουμε μέσα στο σπίτι και επίσης και με το αν καίμε τζάκι ή ξυλόσωμπα. Το τζάκι είναι πολύ χειρότερο.
Το ίδιο βέβαια ισχύει και για όλα τα πέλετ που όλο αυτό το διάστημα διαφημίζονται κατά κόρον. Δεν είναι σίγουρο ότι έχουμε συγκεκριμένη ποιότητα η οποία μας διασφαλίζει να μην κινδυνεύουμε. Σε κάθε περίπτωση η ατμοσφαιρική ρύπανση ασφαλώς αυξάνει, η αύξησή της δεν είναι τόσο υψηλή όσο τρομοκρατικά ακούμε συνέχεια, αλλά παρόλα αυτά για τη δημόσια υγεία, δημόσια υγιεινή, το μείζον θέμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει καθαρή ατμόσφαιρα τόσο στο εσωτερικό του σπιτιού όσο και στην ατμόσφαιρα γενικότερα, και άρα θα πρέπει να μεριμνήσει η ίδια η πολιτεία να υπάρχουν τέτοιες τιμές για την ενέργεια, για τη θέρμανση, ούτως ώστε να μην εξαναγκάζονται κάποιοι πολίτες είτε σε λαθροϊλοτομία που αποτελεί πολύ σοβαρό πρόβλημα, κλοπή είναι, κλοπή από όλους μας, κλοπή της κρατικής περιουσίας, είτε στο να καίμε ξύλα που είναι βερνικωμένα, σε αυτό ειδικά θα ήθελα. Βερνικωμένα ξύλα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καίγονται, διότι εκτός από την ατμοσφαιρική ρύπανση που θα δημιουργήσουν είτε εσωτερικών χώρων είτε στο περιβάλλον, από τα καυσαέρια δηλαδή, έχουν να βγάλουν και πολύ επικίνδυνες ουσίες. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, τα όσα μας είπατε ήταν πολύ χρήσιμα από τη δική σας την πλευρά. Βεβαίως η κυρία Κατσουγιάννη, η οποία συμμετείχε στις συσκέψεις που έγιναν πριν από λίγες ημέρες και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος αλλά και στο Υπουργείο Υγείας, βεβαίως και τόνισε πολλαπλά ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για το ζήτημα αυτό, που είναι κατεξοχήν πολιτικό θέμα και έτσι πρέπει να λυθεί στην ρίζα του, στη βάση του. Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο, και μάλιστα επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι οι παλιότερες μελέτες τις οποίες είχαμε κάνει μαζί με τον καθηγητή Σιχλετίδη και συμμετείχα και εγώ και τις είχα οργανώσει άλλωστε, είχαν δείξει την επικινδυνότητα που έχουν τα τζάκια, και μάλιστα είχαμε τεκμηριώσει σε μια εξαιρετικά εκτεταμένη μελέτη με συμμετοχή 20.000 πολιτών σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα ότι δημιουργούν ζήτημα νόσησης από προβλήματα του αναπνευστικού στους πολίτες που έχουν τζάκια στα σπίτια τους. Μάλιστα, σας ευχαριστώ θερμά κύριε καθηγητά, να είστε καλά. Στη διάθεση σας πάντα. Καλημέρα. Στη ΣΕΡΣ ξεκινάει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για το 2013 ο Εύρος Σουφλίου με αντίπαλο το Μέγα Αλέξανδρο Νέα Ζύχνης. Η ομάδα του Εύρου θέλει την νίκη για να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας και να μπει στην πρώτη εξάδα που οδηγεί στη νέα ενιαία κατηγορία Γάμα και Εθνικής και Δέλτα Εθνικής. Ο πρώτος γύρος του πρώτου ομίλου της τέταρτης εθνικής κατηγορίας ολοκληρώθηκε με τον μοναδικό εκπρόσωπο του νομού Εύρου, τον Εύρο Σουφλίου, να τερματίζει στην 7η θέση μεταξύ των 10 ομάδων που έχει ο όμιλος. Με την αυλαία του πρώτου γύρου πρωταθλητής χειμώνα αναδείχθηκε το Βυζάντιο Κοκκινοχώματος του νομού Καβάλας με 18 βαθμούς και ακολουθούν Προσοτσάνη και Ελευθερούπολη με 16, Δόξα Πετρούσας με 15, Άρης Ακροποτάμου 14, ΠΑΟ Κοσμίου 13, Εύρος Σουφλίου 10, Νέα Ζύχνη 9 και στην τελευταία θέση Αναγέννηση και Ροδόπολη από 8 βαθμούς. Η ομάδα του νομού Εύρου ξεκινάει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για το 2013 εκτός έδρας της ΣΕΡΕΣ με αντίπαλο το Μέγα Αλέξανδρο Νέα Ζύχνης, που είναι μία θέση πιο κάτω στη βαθμολογία με ένα βαθμό λιγότερο. Κάθε αγώνα στο δεύτερο γύρο του 9 αγωνιστικό είναι πλέον τελικός, με τον Εύρο Σουφλίου να θέλει την νίκη στο κυριακάτικο παιχνίδι μέσα στη Νέα Ζύχνη επί του Μέγα Αλέξανδρο.